ψυχαναλυτή, τον κύριο Σάββα Σαββούκλου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα μια τιμή να με καλέσει η Έφη να μιλήσω για το βιβλίο της και την εκπομπή. Και είναι επίσης και μια πρόκληση να τοποθετηθώ στο σύνολο του βιβλίου από μια μεριά ψυχαναλυτή. Πιστεύω αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο με κάλεσε να είμαι σε αυτό το πάνελ. Ας πάρουμε την γενεολογία του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν μιας ψυχικής διεργασίας, ατομικής και συλλογικής, της Έφης, των συναδέλφων της, που επακολούθησε το μαύρο στην ΕΡΤ. Όταν γίνεται μια καταστροφική κατάσταση, ο ανθρώπινος ψυχισμός έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Αν το άγχος είναι όπως το άγχος θανάτου που αναφέρεται μέσα, το λέει ο κ. Πλούπλος, φόβος θανάτου, είναι πιο σωστά ίσως άγχος θανάτου, είναι το ψυχοσικό άγχος, σε καταβροχθίζει και μέσα στο μαύρο που προκύπτει, είτε στη συλλογικότητα είτε στην ατομικότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα ψυχική να σκεφτεί κανείς πάνω στο μαύρο και να παράξει ψυχικά προϊόντα. Δηλαδή να βρει κάποιο νόημα για αυτό το μαύρο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι το τίποτα. Όπως έλεγε ο Μπίον, το no thing, κανένα πράγμα. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Έφης, της Μαριλένας, με το πορτοκαλί, άρχισε να κινείται απέναντι στο nothing, στο τίποτα που ξαφνικά δημιουργήθηκε, να υπάρχει μια διαδικασία ψυχικής παραγωγής, όπου σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει έπρεπε να δοθεί ένα νόημα. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να βρουν άλλο τρόπο να εκφράσουν αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι βρήκαν τον τρόπο που ανταποκρίνονταν στην επαγγελματική, στην προσωπική τους ταυτότητα και στις κοινωνικές τους ευαισθησίες. Άρα, ήδη εξ αρχής μπαίνει το ζήτημα της κρίσης μέσα από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ, είτε στο πάνελ, είτε που έδωσαν συνέντευξη, γιατί όλοι μας, λίγο άλλος πολύ, όπως η Έφη, η Μαριλένα, εθίγησαν πάρα πολύ από την κρίση ή λιγότερο. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ζήσαμε όλοι στο πετσί μας αυτό που ο Μπάουμαν είπε, ότι είμαστε πια στη μετανεωτερικότητα, σε μία ρευστή εποχή, όπως το ανέφερε στο Liquid Love και σε διάφορα άλλα πράγματα, βιβλία και άρθρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί που παλιά υπήρχε μία σταθερότητα σε σχέση με το χρόνο, με την εντοπιότητα, με τα κεφάλαια, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ρευστά. Εκεί που το κράτος μπορούσε να είχε τις ρεσέτες, δηλαδή να παίρνει τα χρήματα από τους φόρους, εύκολα οι μεγάλες εταιρείες φεύγουν και πάνε όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πάνε να βγαίνουν εμείς στον δρόμο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία χτύπησε προσωπικά ατομικότητες, συλλογικότητες, τους υπαλλήλους, χιλιάδες υπαλλήλους στην ΕΡΤ, τους τοξικομανείς, όσους αναφέρονται. Και για να μην, σε σχέση με το τελευταίο που είπατε και αναφερθήκατε στον κύριο Λιάκο, ότι πραγματικά ο πληγωμένος άνθρωπος ή ο πληγωμένη κοινωνική ομάδα δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Είναι κάτι που το έλεγε ο Χάμπερμας σε σχέση με τις κρίσεις, ότι ο πληγωμένος άνθρωπος μετατοπίζεται γρήγορα σε πολύ ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γιατί οι άνθρωποι μετατοπίστηκαν προς τον Φαράζ, προς τον Τραμπ ή στον Όρμπαν ή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έχουν την εύκολη λύση. Βρίσκοντας, καταργώντας τη σκέψη, γιατί αυτό γίνεται με την ορδή που μίλησε ο Νίκος ο Τζαβάρας,
ότι ο άνθρωπος στη στιγμή της κρίσης παθαίνει μια μεγάλη παλινδρόμηση. Και τότε αυτός ο ευγενής άνθρωπος που έχετε δίπλα σας γίνεται ένα θηρίο που μπορεί να σε φάει. Γίνεται σκύλος να σε δαγκώσει. Εκεί που είχε ένα εγώ που έψαχνε να βρει συνένεση και αγάπη με τον άλλον, γίνεται ένα εγώ που για να σώσει το τομάρι του δαγκώνει και θέλει να εξαφανίσει τον άλλον για να υπάρξει ο ίδιος. Εδώ κινείται πολύ κάποιος, εδώ συμβαίνει στην πραγματικότητα και να μην έχουμε κρίση, αυτό που έλεγε ο γέρος, ο Φρόιντ. Ο ναρκισισμός των μικρών διαφορών. Είμαστε το ίδιο όλοι και ο άλλος θα κοιτάξει, είναι λίγο πιο μαύρος, είναι λίγο πιο μαύρα τα μαλλιά, είναι λίγο πιο κοντός, λίγο πιο ψηλός, έχει γυαλιά, δεν έχει γυαλιά. Δηλαδή αυτή η μικρή διαφορά είναι ικανή για να βάλουμε στον άλλο, να προβάλλουμε όλη την υποτίμηση που έχουμε για ένα κομμάτι του εαυτού μας και να πούμε, να, είναι ο Αλβανός βλάκας, είναι ο μετανάστης, είναι ο γκέι, είναι ο τοξικομανής, είναι, για να πάρω όλες τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτό το στοιχείο που έχουμε τη ρευστότητα, τι χρειαζόταν? Και νομίζω το βρήκαν στο πρόσωπο. Δεν ήξερα ότι αρχίσατε την εκπομπή με τη Μαρίν. Δύο γονείς, θα λέγαμε. Για να φτιάξουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουν. Ένα πλαίσιο όμως τι, σταθερό. Και εδώ νομίζω υπήρχε η γονεϊκή λειτουργία την οποία έχει ο ψυχαναλυτής, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα του πλαισίου. Δηλαδή βρέχει, χιονίσει, είναι άρρωστος, δεν είναι άρρωστος, ο ψυχαναλυτής πρέπει να είναι εκεί στην ώρα του. Και πρέπει να είναι εκεί στην ώρα του χωρίς να μεταδώσει στον άλλον τίποτα δικό του. Νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει η Έφη και είναι όχι μόνο αξιόλογο, αλλά θα πω το ζητούμενο στη δημοσιογραφία. Δηλαδή σβήνει τον εαυτό της για να αναδειχθεί ο άλλος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο αναλυτής, είναι να μικρύνει για να μεγαλώσει ο ασθενής του. Ο δημοσιογράφος πρέπει να σβηστεί για να αρθρωθεί ο λόγος του άλλου. Όταν βλέπεις δημοσιογράφο να μιλάει πάρα πολύ και να λέει, κάτσε να σου εξηγήσω εγώ που ξέρω, εσύ να που δεν ξέρεις, άστα να πάρω διάλογο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια πράγματα που θίγουν την ταυτότητα εθνοτήτων, κοινωνικών ομάδων και προσώπων. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Αν λοιπόν θίξεις τον άλλον την ταυτότητά του, θα σε δαγκώσει. Γιατί αλλιώς πεθαίνει. Είναι εκεί που βγαίνει πάλι το άγχος του άγχους, ο φόβος του φόβου. Είναι το άγχος του άγχους. Η πιο ευμενής και εκδοχή αυτού του άγχους είναι η κρίση πανικού. Θα το έχετε όλοι ακούσει. Η χειρότερη είναι το ξέσπασμα της ψυχοσικής κρίσης και η αλλίωση του εαυτού. Εδώ βρισκόμαστε στις περιπτώσεις κυρίως των τοξικομανών ή κάποιων άλλων ευαίσθητων ομάδων, όπου τι είναι το ψυχοσικό άγχος? Είναι εκείνο το ναρκισιστικό άγχος, όπου ο άνθρωπος νιώθει να χύνεται από μέσα του, να αδειάζει η ζωτική του ουσία και να είναι κάτι φοβερό, δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα. Και μάλιστα ένας δασκαλός μου, ο Φρανσίς Πάσχ, ταύτιζε το άγχος θανάτου με το ψυχοσικό άγχος. Και αυτό γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή νεκρώνεσαι ο ίδιος, επειδή αδειάζεις από την λίμπιντο, αδειάζεις δηλαδή από τη ζωτική σου ενέργεια, και ταυτόχρονα αδειάζει και ο κόσμος. Δηλαδή ένας ψυχοσικός, εκείνο που νιώθει είναι να είναι νεκρός, να προχωράει και να προχωράει σε ένα νεκρό κόσμο. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή άγχους. Και γι' αυτό είναι τόσο πολύ αβάσταχτη που προτιμάει να φτιάξει ένα παραλήρημα ότι τον κυνηγάει η CIA, η Γκαγκεμπέ, ο διάολος, οποιοδήποτε. Είναι πολύ πιο ήρεμο αυτό για τον ψυχισμό του παρά εκείνο το άγχος το οποίο τον κατακερματίζει σαν οντότητα και τον αφήνει σαν ψυχικά νεκρό.
δεν θέλω να, δεν ξέρω πόσο χρόνο πρέπει να έχω, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Για την κυρία Βασιλείου νομίζω, η οποία με ειλικρίνεια μίλησε για τον πόνο της που ένιωσε να βλέπει πτώματα. Για τον πόνο που αντίκρισε. Για τα σωσίβια που είχαν πιάσει την Ανατολική Ακτή. Τα σωσίβια που σκέφτομαι ήταν σαν κουφάρια υπάρξεων. Δηλαδή εκεί, σε αυτά τα σωσίβια αφήνουν οι άνθρωποι ιστορία, τα σπίτια τους, περιουσία, ό,τι αγάπησαν, για να έρθουν γυμνοί σε ένα τόπο που τι. Ένα τόπο που δεν είναι καθόλου παράξενο, διχάζεται. Σε κάποιους που είναι έτοιμοι να τους δεχτούν, με ανοιχτή την αγκαλιά τους, και μερικούς που τους βλέπουν σαν και εκείνους που φοβάται ότι θα καταντήσουν. Σε αυτή τη στιγμή, εκεί σκοτώνει, αν θέλετε, ο άλλος το Ζακ. Εκεί σκοτώνει το μετανάστη, γιατί φοβάται ότι ο ίδιος είναι ομοφυλόφιλος. Φοβάται ότι ο ίδιος είναι μετανάστης. Σκοτώνει βασικά τον εαυτό του. Αλλά μέσω της προβολής νομίζει ότι σκοτώνει τον άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι φίλοι και συνάδελφοι Νίκος Τζαβάρας και Στέλιος Στυλιανίδης στις συνεντεύξεις θίγουν πλευρές της εφαρμοσμένης ψυχανάλυσης. Δηλαδή το πώς η ψυχανάλυση μελετάει φαινόμενα κοινωνικά. Και αυτό είχε το κουράγιο ο Φρόιντ να το κάνει από αρχή στη ζωή του, με το τοτέμ και ταμπού, μέχρι τα ύστερα κείμενα και με, ξέρω εγώ, ίσως το πιο σημαντικό σε αυτό το τομέα, πολιτισμός πηγή δυστυχίας, το οποίο συνιστώ σε όλους κάποια στιγμή να το διαβάσετε, γιατί είναι από τα πιο σπουδαία βιβλία που γράφτηκαν τον 20ο αιώνα. Εκεί λοιπόν ο Φρόιντ τι λέει με λίγα λόγια, πως για να υπάρχει ο πολιτισμός πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε θέση να συγκρατήσουν την ενόρμηση της επιθετικότητας, την ενόρμηση της βίας της εσωτερικής τους και την ενόρμηση της σεξουαλικότητας. Ο πολιτισμός εκεί παρεμβαίνει. Με ένα υπερεγώ, θα λέγαμε, μια ηθική αξία, ένα παγκόσμιο νόμο ηθικό, ο οποίος επιβάλλει αυτό το πράγμα να γίνει σεβαστό. Γιατί, αν δεν γίνει σεβαστό, θα προκύψουν μεγάλα κενά στην κοινωνία. Αυτό είναι λοιπόν το τίμημα που πληρώνουμε και αισθανόμαστε όλοι μία δυσφορία. Δηλαδή είμαστε αρκετά ναρκισιστικά άτομα που ο καθένας μας θα ήθελε να κάνει ό,τι του γουστάρει. Όμως το να κάνουμε ό,τι του γουστάρει θα βλάψει τον άλλον. Και ο πολιτισμός δεν νοιάζεται για το τι γουστάρουμε εμείς. Νοιάζεται για το καλό της συλλογικότητας. Αυτό είναι το πολύ βασικό πράγμα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Μπαίνουν ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε. Για τον Τραμπ, όπως μίλησες Στέλιο, για την καταθλιπτική Αμερική. Θυμάμαι ένας πρεσβευτής Έλληνας στη Ουάσιγκτον μου έλεγε κάποια στιγμή, όταν μιλούσαμε και του έλεγα υπάρχουν δύο Αμερικές, ξέρω εγώ, της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής, του Νότου, του Βορρά, ξέρω εγώ κτλ. Και μου έλεγε, ξέρετε, δεν είναι δύο Αμερικές, είναι πάρα πολλές Αμερικές. Και είχε μελετήσει πολύ, μου είχε δώσει και ένα κειμενό του, δεν έχει σημασία. Και κατάλαβα δηλαδή πόσα εκατοντάδες χιλιάδες λόμπι είναι που μετακινούνται και γι' αυτό πολύ εύκολα δεν ξέρεις πού μπορεί να πάρει η ζυγαριά. Σε αυτό που έλεγες Στέλιο για τον Τραμπ και για την καταθλιπτικότητα, νομίζω ακριβώς αυτό ίσως δεν πήραν υπόψη οι προοδευτικοί. Αν θέλεις και ο Ομπάμα, τόσο χαρισματικός που τόσο εύλογα ανέδειξε το λόγο του. Ναι, αλλά και ο Ομπάμα, επιμένω. Γιατί
ο Ομπάμα είχε ένα πολύ ωραίο λόγο, αλλά κανονιστικό. Εδώ δεν ξέρω ο κύριος Λιάκος τι σκέφτεται. Έδινε την εντύπωση ότι μιλούσε όχι για όλο τον κόσμο. Μιλούσε σε εμάς που έχουμε αυτή την, τα φώτα του Ρουσό και των, ή, τους νέους διανοούμενους. Αλλά όχι απαραίτητα για το φτωχό αγρότη του Νότου, για τον άνεργο που έκλειγαν τα εργοστάσια, οι οποίοι ένιωθαν ταπεινωμένοι. Και αν διαβάσει κανείς την αρθρογραφία που υπάρχει και σε καλές εφημερίδες όπως τη New York Times και Washington Post, θα δει ότι πολλοίς κόσμος ένιωσε περιφρονημένος και νιώθει. Τώρα έγινε το ερώτημα γιατί θα μπορεί να βγει ο Τραμπ. Μίλαγα με κάποιο συγγενή μου προχθές, ο οποίος βέβαια έχει παντρευτεί και μαύρη γυναίκα, θέλω να πω τα παιδιά του είναι μεγαδάκια και πανέμορφα. Δεν είναι, είναι ο άνθρωπος δημοκρατικός και μάλιστα από τους πολύ προοδευτικούς του Δημοκρατικού Κόμματος. Και μου έλεγε ο Τραμπ μπορεί να ξαναβγεί. Γιατί? Γιατί ποτέ η οικονομική κατάσταση του τωρινού Αμερικανού, δεν μη σκεφτείτε προβολές, δεν ήταν τόσο καλή. Και ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλό το επίπεδο ανεργίας. Απ' την άλλη μεριά, αυτός ο απομονωτισμός της Αμερικής που τρομάζει εμάς, γιατί εμείς θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες μας τις καινούργιες, στην Αμερική την έχει τονώσει, ειδικά στους ανθρώπους που ήταν ταπεινωμένοι, όταν τους λέει όχι, εγώ θα τα πάρω απ' έξω, δεν θα δώσω στο ΝΑΤΟ, δεν θα δώσω στη Συρία και θα δώσω σε σένα. Εδώ νομίζω υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε όλοι από καθένας από το δικό του το πεδίο. Είναι το πεδίο ότι το να είμαστε, εγώ είμαι αναφαντών υπέρ αυτού μέχρι αηδίας, πολιτικά ορθοί και πραγματικά το πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολιτικά ορθοί, γιατί αλλιώς ταπεινώνουμε αυτούς που διαφέρουμε. Τους τσαλακώνουμε την ταυτότητα, τους τσαλακώνουμε τη γενιά τους, τους τσαλακώνουμε το γκρουπ στο οποίο θέλουν να ανήκουν. Πρέπει λοιπόν όμως να πάρουμε υπόψη ένα δεδομένο και το βλέπω πολύ συχνά με τους ασθενείς μου αυτό, ότι το να είσαι πολιτικά ορθός σημαίνει πολλές φορές να είσαι συναισθηματικά ανορθολογικός. Δηλαδή καταπιέζεις αυτή τη δυσφορία του πολιτισμού, η οποία όταν ξεσπάσει κρίση θα γίνει κάτι μεγάλο και κακό. Όσο τα πράγματα υπάρχει ψωμί για όλους, και όπως με το ξέρετε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες που όλα ήταν καλά, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Το θέμα άρχισε όταν γίνονται οι ρήξεις. Η κοινωνία τότε είναι ικανή, όπως το άτομο, όταν υπάρχουν ψυχικά ρήγματα, δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, μια απώλεια μεγάλη που, όπως έγινε με την ΕΡΤ. Πόσοι βρήκαν το δρόμο, πόσοι τον έχασαν. Το ίδιο γίνεται και με τις συλλογικότητες. Για να κλείσω και να μην πολυλογώ άλλο, είναι όπως έλεγε ο κύριος Λιάκος, υπάρχει ελπίδα στην, να μπορέσουμε να κλείσουμε από την ιστορία. Βεβαίως, αν ψάξουμε την ιστορία, υπάρχει ελπίδα να κλείσουμε από την ιστορία. Αλλά υπάρχει και απελπισία να κλείσουμε από την ιστορία. Γιατί, εσείς θα μας πείτε κύριε Λιάκο, θα ξέρετε καλύτερα, γιατί πιστεύω ο άνθρωπος δυστυχώς ένα μας έχει διδάξει η ιστορία, ότι δεν μπορεί να διδαχθεί από την ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ήδη κάτι που κάνει έτσι και βλέπετε δεύτερο βιβλίο, νομίζω. Γιατί έχουν έρθει από τότε που εκδόθηκε το βιβλίο.